Στο ξύλωμα των πρόχειρων παραπηγμάτων που έχουν δημιουργηθεί στην προστατευόμενη νήσο, προχωρά ο εργολάβος, ο οποίος έχει λάβει τη σχετική λίστα των κατεδαφίσεων από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται οι καθαιρέσεις και καταδαφίσεις στο νησί, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου. Έχει εκδώσει η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, έχει εκδώσει περίπου 20 πρωτόκολλα κατεδάφισης, τα οποία θα εκτελεστούν σε σύνολο. Κυρίως είναι πιο πρόχειρες κατασκευές και παραπήγματα. Όπως με ενημέρωσαν, είναι μεγάλη παραγωγή ξύλου και πλαστικού. Την ίδια ώρα η Μαρία Κοζηράκη χαρακτήρισε ως αβάσιμες τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τον Δήμο Ιεράπετρας στο ζήτημα της απαγόρευσης της μαζικής αποβίβασης τουριστών στην Ίσο Χρυσή το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι αντιδράσεις, όσο τουλάχιστον τις παρακολουθώ, θεωρώ ότι προσωπικά είναι αβάσιμες. Ο Δήμος Ιεράπετρας, αν και συμμετέχει στην επιτροπή αυτή και έχει λόγο ύπαρξης σε αυτή, καταλήγει στο ότι ναι μεν όλα αυτά ισχύουν και υπάρχουν, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει λόγος και δεν πρέπει να κλείσει το νησί, αλλά να παραμείνει η λειτουργία του ως έχει μέχρι σήμερα, κάτι το οποίο είναι λίγο διφορούμενο και περίεργο ουσιαστικά, γιατί καταλήγουμε σε κάτι το οποίο μας οδήγησαν τα γεγονότα και η εμπειρία μέχρι σήμερα. Όπως έκανε σαφές η κυρία Κοζηράκη, απαιτείται ημερής και τακτική φύλαξη και γενικά ένα σώμα φυλάκων ικανό να προστατεύσει το νησί. Το ιδεατό είναι να είναι 24ωρης βάσης, υπάρχει ένα φυλάκιο εκεί, το έχουμε νομιμοποιήσει η αποκεντρωμένη διοίκηση, μπορούμε να το εξοπλίσουμε για να μπορούν να παραμένουν φύλακες. Η εισήγηση της Επιτροπής έχει ολοκληρωθεί, ζητάει την μείωση της επισκεψιμότητας στο νησί με την μη απόβαση οργανωμένων επισκεπτών πάνω σε αυτό, μόνο η δυνατότητα χρήσης του Αιγιαλού και της παραλίας για μπάνιο και τίποτα άλλο. Οδηγούμαστε στην απόβαση αυτή εφόσον δεν υπάρχει η αντιπρόταση ενός ρεαλιστικού και ικανοποιητικού πλάνα B, το οποίο θα προσφέρει πραγματικά τις λύσεις, ακόμα και αν είναι πρόσκαιρες. Πάντως, το καλοκαίρι του 2022 πρόκειται να μπει φραγμός στη μαζική και ανεξέλεκτη αποβίβαση τουριστών στην Ίσο Χρυσή, καθώς έχει αποδειχθεί επισφαλής και επιζήμια χρονικά, γεγονός που σημαίνει ότι τα τουριστικά ημερόπλια θα κάνουν μόνο το περίπλο του νησιού, καθώς και στάσεις κοντά στις παραλίες για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν δεν θα υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης μεγάλων ημερόπλοιων και πλοίων στις αποβάθρες του νησιού. Θα είναι απαγορευτικό. Ένα πλοίο δηλαδή θα μπορεί να κάνει τον περίπλου, θα μπορεί κατά τη δυνατότητά του να κατεβάζει βάρκες με σκοπό οι άνθρωποι να μπορούν να βουτάνε, να κολυμπούν, να φτάνουν στο νησί, να παραμένουν στην παραλία και στη συνέχεια να απομακρύνονται ξανά. Δεν θα επιτρέπεται είσοδος εντός του δάσους. Ουσιαστικά τα μεγαλύτερα μέτρα που προτείνονται και θα ισχύσουν είναι αυτά.